ένα δύσκολο, σκληρό παιχνίδι που το έχασε η ομάδα σου. Είσαι ευχαριστημένος γιατί είναι μια καινούρια ομάδα η προοδευτική. Είναι όπως το είπατε. Είναι ένα παιχνίδι εξ αρχής ντέρμπι. Δύο ομάδες ιστορικές, βαριές φανέλες με τις δικές τους ιστορίες στην Αλφαγωγή. Που είναι ευχή όλων και οι δύο να έρθουν και να έχουν αντιπάλους ξανά στη Σουπερλίγκα στα επόμενα χρόνια. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι κυπέλου, το πρώτο επίσημο της χρονιάς. Καθώς δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, πότε παίζουμε χωρίς οργάνωση, χωρίς πρόγραμμα. Όπου ζήτησα από τα παιδιά δύο πράγματα σήμερα. Πάμε να παίξουμε σε μια έδρα και μια ομάδα που έχει ξεκάθαρο στόχο το πρωτάθλημα από πέρυσι. Ειδικά φέτος που έχει δαπανίσει ο σύλλογός τους πάρα πολλά χιλιάδες ευρώ που θέλουν το πρωτάθλημα. Εμείς μέσα σε μια ομάδα μετά από 16 χρόνια επανήλθαμε στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ο ξεκάθαρος στόχος δικός μας είναι η παραμονή, γιατί είμαστε χωρίς γήπεδο, χωρίς έδρα, οπότε παίζουμε κάθε Κυριακή εκτός έδρας, οπότε θέλουμε την πρώτη χρονιά μας την παραμονή. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο όχι μόνο κοιτάξαμε στα μάτια μας, ήταν πολύ καλύτερη από την Καλαμάτα, έπρεπε να μάθαμε τουλάχιστον 0-3, μην πω υπερβολές, στο πρώτο ημίχρονο και να κάνουμε διαχείριση της κούρασης στο δεύτερο, που φάνηκε μετά το 70 και δύο ομάδες, χωρίς ρυθμό, χωρίς πολλές δυνάμεις, έπεσε ο ρυθμός και δεν παίχτηκε ωραίο ποδόσφαιρο. Εάν ήμασταν έστω και λίγο τυχεροί σήμερα, φεύγαμε με ένα άνετο σκορ. Αλλά με το αν δεν γίνει το ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια στην Καλαμάτα, κέρδισε. Μπράβο, δίκαια. Σε εύχομαι ολόψυχα να βγει στην πρώτη εθνική που θέλει φέτος στο στόχο της. Και εμείς θα πετύχουμε τους στόχους μας. Συνεχίζουμε, δουλεύουμε. Τις αδυναμίες θα τις δούμε, τις αναλύσουμε, δουλέψουμε και προχωράμε. Coach 0-3, υπερβολή δεν είναι. Καθόλου υπερβολή, αν δείτε τις φάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί δεν έγινε. Γιατί τα βγάλετε τον φελακά σας πολύ ωραία και αμυντική σας. Δεν παίζει στην Καλαμάτα αυτός. Ξεκάθαρα, εγώ το ίδιο πράγμα είπα. Πώς θα γίνει το 0-3 λοιπόν. Βάση κατοχή, βάση ευκαιριών. Ας τα βάζαν. Ακριβώς. Συγχαρητήρια στην Καλαμάτα, 0-3 είναι το πρώτο ημίχρονο. Παρακαλώ.